καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Αλεξάνδρε. Ευχαριστώ. Να μας εξηγήσετε λίγο για να καταλάβουμε όλοι, γιατί τις τελευταίες μέρες εκφράζουμε αισιοδοξία, την ελπίδα να πάρει τη θέση ο κ. Μαυρογιάννης. Τι σημαίνει να κατέχει κάποιος την Προεδρία τη συγκεκριμένη? Σημαίνει ότι θα προεδρεύει και θα διευθύνει τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για ένα χρόνο. Τι έργο παράγεται δηλαδή στη Γενική Συνέλευση, με όλο, τι θέματα? Όλο το έργο, όλη η ατζέντα του Διεθνούς Οργανισμού συζητείται κατά τη Γενική Συνέλευση και βεβαίως την περίοδο του Σεπτεμβρίου σε επίπεδο αρχηγών κρατών, κυβερνήσεων, υπουργών εξωτερικών, αλλά και τον υπόλοιπο χρόνο. Άρα όλα τα θέματα τα οποία βρίσκονται στην ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα θα συζητηθούν στη Νέα Υόρκη κατά αυτή την περίοδο. Ο κύριος Μαυρογιάννης θα προεδρεύει των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης και βεβαίως αυτή η θέση και η πιθανή, θα έλεγα πολύ πιθανή εκλογή του, αντανακλά και στη θέση και στο κύρος της Κύπρου στη διεθνή κοινότητα και ασφαλώς και η προσωπικότητα και η επαγγελματική στάθμη του κυρίου Μαυρογιάννη βοηθούν προς την κατεύθυνση αυτή. Αλλά ασφαλώς η εκλογή και η κατοχή αυτή της θέσης αντανακλά στο διεθνές κύρος, όπως είπα προηγουμένως, έχει ηθική σημασία, συμβολική σημασία και αν θέλετε, όπως το έχει θέσει και ο Υπουργός Εξωτερικών, είτε σε περίπτωση εκλογής είτε μη εκλογής του κυρίου Μαυρογιάννη, υπάρχει αυτό το στοιχείο της προβολής της Κύπρου και της θέσης της στο διεθνές σύστημα. Είναι μεν μια θέση κύρους, αλλά για παράδειγμα σε ό,τι αφορά το εθνικό μας ζήτημα, δεν θα έχει κάποιο ρόλο να διαδραματίσει ο κ. Μαυρογιάννης. Το λέω για να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο. Ναι, γιατί αυτό πρέπει να είναι σαφές. Ο πρόεδρος εκεί πρέπει να κρατάει τις ισορροπίες, να τηρεί τις αποστάσεις. Εκπροσωπεί το σύνολο των κρατών μελών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Άρα εκεί θα πρέπει να αποστασιοποιηθεί, να ουδετεροποιηθεί. Αλλά ο κύριος Μαυρογιάννης ασφαλώς έχει εμπειρία, διότι ήταν από τους βασικούς παράγοντες της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κύπρο το 2012, το δεύτερο εξάμηνο, που και εκεί η Προεδρία εκπροσωπεί το σύνολο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα έχει αυτή την εμπειρία. Έχει την πείρα των Ηνωμένων Εθνών, έχει υπηρετήσει ως μόνιμος αντιπρόσωπος στο παρελθόν και ήταν και πολύ ενεργά αναμειγμένος στις προσπάθειες μεταρρύθμισης του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο του προσδίδει μια επιπρόσθετη εμπειρία και έναν επιπρόσθετο κύρος μεταξύ των κρατών μελών. Ακούμε ότι έχει πάρει πάρα πολύ θετικές κριτικές και μάλιστα ότι συμμετείχε σε ένα debate με τον ανθυποψήφιό του και πραγματικά ότι κέρδισε τις εντυπώσεις. Άρα έρχομαι στο ενδεχόμενο να μην εκλεγεί. Έχουμε αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις σε διπλωματικό επίπεδο και πιστεύετε ότι έχει μπει στο επίκεντρο και λίγο η μικρή Κύπρος και τα προβλήματά της και το εθνικό της ζήτημα? Εκ των πραγμάτων, ναι. Γιατί είναι ο υποψήφιος της Κύπρου. Η Κύπρος είναι που θα εκλεγεί δια του κυρίου Μαυρογιάννη. Πέραν από αυτό, η δουλειά που έχουμε κάνει από το 2008, γιατί η υποψηφιότητα υποβλήθηκε το 2008. Και αυτό έχει σημασία. Γιατί τόσο νωρίς? Διότι έχει σημασία και η αρχαιότητα της υποψηφιότητας. Μάλιστα. Και μας δόθηκε όλος ο χρόνος να δουλέψουμε συστηματικά και εδώ στη Λευκοσία και στη Νέα Υόρκη και με διάφορες αποστολές σε σημαντικές πρωτεύουσες. Και εγώ, επειδή είπατε στην αρχή ότι αγωνιάτε για τον κύριο Μαυρογιάννη, εγώ αγωνιώ πολύ λιγότερο, γιατί έχουμε πάρει πάρα πολλές δεσμεύσεις και ξέρετε πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα υποψηφιοτήτων. Υπάρχει μια ανταλλαγή υποψηφιοτήτων μεταξύ των κρατών μελών. Δεσμεύονται να μας υποστηρίξουν εμάς στην εκλογή του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και δεσμευόμαστε εμείς, και γίνονται γραπτά αυτές οι δεσμεύσεις, να υποστηρίξουμε το συγκεκριμένο κράτος μέλος σε άλλες υποψηφιότητες δικού του ενδιαφέροντος, όχι κατά ανάγκη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Άρα από τις γραπτές συμφωνίες που έχετε κάνει να συναχθεί το συμπέρασμα ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, βέβαια.
Το είπατε στην αρχή, η ψηφοφορία είναι μυστική. Βεβαίως. Και δεσμεύσεις ξαναείδαμε, κύριε Ζήνων, στο παρελθόν. Νομίζω ότι τον ελάχιστον αριθμό που απαιτείται για την εκλογή, τον έχουμε περάσει. Εσάβριον τα σπουδαία, λοιπόν. Δεν έχουμε παρά να περιμένουμε. 10 η ώρα τοπική Νέας Υόρκης. Είναι 5 άρα το απόγευμα εδώ. Το απόγευμα, ναι. Θα ξέρουμε. Και αισιοδοξώ ότι τα νέα θα είναι καλά. Άστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εδώ παρουσία σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχηθούμε καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Πάμε τώρα εκτός συνόμου.